Συμβιβαστική πρόταση για την εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμινο στη μέση εκπαίδευση κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ο Κώστας Χαμπιαουρής. Προτείνει να εφαρμοστεί πιλωτικά ο θεσμός από την επόμενη σχολική χρονιά μόνο στην πρώτη ηλικίου. Καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους γονείς σε εντατικό διάλογο διάρκειας μίας εβδομάδας, ώστε την επόμενη Τετάρτη να παρουσιάσει στην Επιτροπή Παιδείας την ολοκληρωμένη πρόταση. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες. Δεν θέλουμε να υπάρξει σύγκρουση και να είμαστε δογματικοί. Η ΟΕΛΜΕΚ θα προσέλθει στο διάλογο, ο οποίος να σημειώσουμε ότι γίνεται μετά από πολλή καθυστέρηση. Τα πειρά του προς την ΟΕΛΜΕΚ έστρεψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Και δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη, να το ομολογήσουμε αυτόν, ότι ακόμα και όλα αυτά να τα θεσμοθετήσουμε ως Βουλή, ότι ο ΕΛΜΕΚ θα έρθει να τα εφαρμόσει. Θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια της συνεννόησης και καλό θα είναι τόσο το Υπουργείο όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να δείξουν πνεύμα καλής θέλησης. Το νέο σχολικό έτος προσφέρεται για να υπάρξει αναγκαία προετοιμασία με μείωση της ύλης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και σταδιακής εφαρμογής, ιδιαίτερα του θεσμού των εξετάσεων. Αμετακίνητο από τη θέση του παραμένει το ΑΚΕΛ, το οποίο ζητά αναβολή του θεσμού των εξετάσεων για ένα χρόνο. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος, καθότι είναι εσπευσμένη και έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Εμείς δεν θα συνενέσουμε να γίνουν τα παιδιά μας πειραματόζωα. Ο Κώστας Χαμπιαούρης δήλωσε πως οι εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου θα πραγματοποιούνται το Δεκέμβριο και του δεύτερου τον Μάιο.